Η εχμηρότατη αναφορά του Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο θέμα αφορά τον ομόνο Δόπη και τον φεργάτο Γκιούρ, βουλευτή από τη μειονότητα που εξέλεξε η Κουμουνδούρου, στη μόνη περιφέρεια που δεν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκη μιλά ανοιχτά για παρέμβαση τη Τουρκία. Στη Ροδόπη υπήρξε όντω ανοιχτή παρέμβαση του τουρκικού προξενείου υπερσυγκεκριμένου υποψηφίου. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν γίνεται μια ξένη χώρα να παρεμβαίνει ανοιχτά υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων που αναφέρονται στο τουρκικό προξενείο και όχι στην ελληνική συνταγματική ένωμη τάξη. Είναι θέμα που πρέπει να απασχολήσει πρωτίστω το κόμμα που τον επέλεξε, καθώ καθίσταται συμμέτοχο στην ανάμειξη ενό άλλου κράτου στα εσωτερικά τη Ελλάδα. Και προσοχή, δεν μιλώ για όλου του μειονοτικού βουλευτέ, ούτε για όλη την εθνική μουσουλμανική μειονότητα. Κριτική δέχεται ο κύριο Φερχάτο Κιούρκε για την παρουσία του σε εκδήλωση τη αυτοαποκαλούμενη Ένωση Τούρκων Δασκάλων Δυτική Στράκη, παρουσία του Τούρκου Πρόξενου. Η παρουσία του κυρίου Φερχάτ σε αυτό τις τη εκδηλώσει νομιμοποιεί ουσιαστικά την πιο ακραία τουρκική προπαγάνδα σε βάρο των Ελλήνων μουσουλμάνων. Ο εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία προχώρησε ένα βήμα ακόμα, διευρύνοντα την επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και για την περιφέρεια τη Ξάνθη και την υποψηφιότητα του Χουσέιν Τζέιμπεκ. Η επιλογή υποψηφίων που υιοθετούν την πιο ακραία τουρκική προπαγάνδα μιλούν ανοιχτά για τουρκική και όχι μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη και υποστηρίζονται εμφανώ από το τουρκικό προξενείο, όπω και ο κύριο Ζεϊμπέκ που εξελέγει στην Ξάνθη, προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά για τα κριτήρια με τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού. Η απάντηση τη Κομονδούρου ήταν άμεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον κυρία Κομιτσοτάκη ότι προσβάλλει τη συνταγματική αρχή τη ισονομία και διχάζει τη μειονότητα υποτιμώντα κατάφορα την ψήφο Ελλήνων πολιτών. Συμπληρώνει μάλιστα πω αυτή η τακτική του διχασμού τη μειονότητα είναι που τελικά εξυπηρετεί του σχεδιασμού Ερντογάν. Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να μην επιμείνει για λόγου ψηφοδηρικού σε μια εθνικά επιζήμια στάση, προσβάλλοντα Έλληνε πολίτε επειδή υπερψήφισαν τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και όχι την υποψήφια τη Νέα Δημοκρατία. Α καταλάβουν τουλάχιστον το αυτονόητο, ότι το μόνο που καταφέρνουν με το διχασμό τη μειονότητα και τη τοπική κοινωνία στο σύνολό τη είναι να εξυπηρετούν τα σχέδια τη Τουρκία και του Τούρκου Προέδρου.